η κάμερα της εκπομπής μπόρεσε να μπει στους χώρους όπου εκεί πραγματικά, όπου πραγματικά δίνεται η μάχη με την νόσο και η μάχη να κρατηθούν στη ζωή οι ασθενείς και να τους παρασχεθούν οι καλύτερες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες και περίθαλψη. Μίλησε με έναν εκ των συνεργατών σας, έναν εκ των νοσηλευτών, που επίσης ζουν και αυτοί στην πρώτη γραμμή του πυρός. Πάμε να δούμε αυτή την εικόνα. Πάμε να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της πανδημίας. Όπως αυτό αποτυπώνεται μέσα από τα καρέ, μέσα από τις εικόνες ενός νοσοκομείου και ενός θαλάμματος ιατρικής θεραπείας. Βενιζέλιο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σήμερα βρέχει και ο μουντός καιρός κάνει ακόμα πιο μελαγχολική την εφημερία. Περιστατικά COVID καταφθάνουν συνεχώς. Αγωνία και ψυχικά από θέματα που σταδιακά στερεύουν. Μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς εδώ δεν βλέπουν οικεία πρόσωπα, δεν βλέπουν γιατρούς ή νοσοκόμες, αλλά ανθρώπους με σκάφανδρα και διαστημικές στολές. Μετρημένες κλίνες, ατελείωτες βάρδιες, άνθρωποι διασωληνωμένοι, εικόνες σκληρές. Η πανδημία άλλαξε πολλά πράγματα στη ζωή όλων μας. Ένα από αυτά είναι ότι μας έκανε να ξανακοιτάξουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της υγείας. Γιατροί και νοσοκόμες, όλοι μας τους αποκαλούμε πλέον ήρωες με λευκές μπλούζες. Λίγο πριν μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, για άλλη μια εφημερία, συνάντησα τον Μιχάλη Μπογιατίνη, υπεύθυνο της ομάδας νοσηλευτών του Βενιζέλιου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Μιχάλη, είμαστε στη δεύτερη φάση της πανδημίας, η οποία, όπως λένε οι ειδικοί, όπως λέτε όλοι, είναι πολύ επιθετική. Τώρα πια ξέρετε με τι έχετε να κάνετε σε σχέση με εκείνες τις πρώτες μέρες της περασμένης άνοιξης. Όπως είπα και πριν, έχουμε να κάνουμε έναν ιό πολύ επιθετικό. Ουσιαστικά τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά. Κανείς δεν ξέρει ουσιαστικά να πει τι ακριβώς συμβαίνει, πότε μπορεί να νοσήσεις βαριά, πότε θα επιδεινωθείς, πότε θα διασωληνωθείς. Κάθε μέρα που έρχεσαι εδώ να αναλάβεις βάρδια, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Καταρχήν, να δω αν τα παιδιά που ήταν βάρδια, το απόγευμα, το βράδυ, πέρασαν καλά. Καλά με την έννοια ότι δεν κόλλησαν, δεν εκτέθηκαν στον ιό, οι άρρωστοι είναι ασφαλείς. Και με πας στην επόμενη ερώτηση που είναι τι σχέσεις έχεις με τους οικείους σου, την οικογένειά σου, τους φίλους και τους γνωστούς. Κρατάς αποστάσεις ή είσαι χαλαρός, μπορείς να αγκαλιάσεις, να φιλήσεις κάποιον? Σαφέστε και κρατά αποστάσεις όπως όλος ο κόσμος, φοράω τη μάσκα, προσέχω. Δεν έρχομαι σε επαφή με κόσμο που δεν ξέρω ή κρατάω αποστάσεις όταν πρέπει να μιλήσω σε κάποιον. Στο σπίτι, με το που επιστρέψω, κάνω μπάνιο. Προσέχω όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Αφού είναι τα παπούτσια απ' έξω, καθαρίζουμε συχνά με χλωρίνη το σπίτι. Ναι, και μπορώ και αγκαλιάζω τους ανθρώπους μου. Μιχάλη, το συνέστημα έχει χώρο στο 24ωρό σου, όταν μπαίνεις μέσα στη ΜΕΘ? Σαφέστα και έχει, αλλά προσπαθείς όσο μπορείς να το αποβάλεις, δείχνεις επαγγελματισμό. Στενοχωριέσαι όταν κάποιος άρρωστος βαραίνει εκεί που δεν το περιμένεις. Ή όταν πεθαίνει ξαφνικά, όπως γίνεται τώρα που πεθαίνουν. Σας έχει συμβεί και πώς αντέδρασες, τι θυμάσαι? Ήταν πολύ δύσκολο. Να ρωτήσω, τι σε χαλαρώνει, τι σε αποφορτίζει?
όταν είσαι εκτός του νοσοκομείου, τι αγαπάς πολύ να κάνεις? Να πάω βόλτα με το σκύλο μου, να κάτσω να δω καμιά ταινία, χαλαρά πράγματα, τίποτα το ιδιαίτερο. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρες από όλη αυτή την ιστορία και από όλη αυτή τη μάχη με τον κορονοϊό? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μάθημα που πήραμε γενικότερα όλοι σαν κοινωνία είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε το ΕΣΥ σαν σύστημα, γιατί έχει πολλές δυνατότητες. Υπάρχουν βέβαια και ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικό, αλλά αυτό που καταλάβαμε είναι ότι μπορούμε να στηρίξουμε το σύστημα υγείας με έναν τρόπο που να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Και το αποδείξαμε εδώ στο Βενιζέλιο, φτιάχνοντας 3 κλίνες μεθ μέσα σε 3 ημέρες.